Εντάξει, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Τώρα για τα παιδιά από 17 χρονών θα μπορούν να παίρνουν, να δίνουν εξετάσεις από το δίπλωμα, αλλά θα πρέπει να τους συνοδεύει κάποιος που έχει 5 χρόνια το like στο δίπλωμα και μετά, από 18 και μετά, θα μπορεί να οδηγήσει μόνος του. Τώρα για τα υπόλοιπα, τα πράγματα γίνονται πολύ αυστηρά. Θα είναι κάμερες στις αίθουσες δασκαλίες, κάμερες εξετάσεις. Έχει ψηφιστεί να μην είναι καν ο δάσκαλος μέσα στο αυτοκίνητο, οπότε η ευθύνη του οδηγού θα είναι μεγάλη και εκεί υπάρχει από εμάς μεγάλη δυσφορία. Δηλαδή δεν μπορεί να δίνεις το αυτοκίνητό σου να εξετάζεται ο άλλος χωρίς να είσαι εσύ μέσα. Και... τέλος πάντων, είναι τα πράγματα, εγώ νομίζω, δυσκολεύουν αρκετά. Οι υποψήφοι θα πρέπει να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα και θεωρητικά και πρακτικά, γιατί αυτό θα καταγράφεται σε κάμερες. Και οι εξετάσεις θα γίνονται πάλι, θα παρακολουθούνται από κάμερες. Εντάξει, προβλέπονται πάρα πολλές υπουργικές αποφάσεις για να τίθεται κάθε ένα από αυτά που λέει σε ισχύ. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, πρέπει να εξευρεθούν οι κατάλληλοι χώροι. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο αυτό για να τεθεί σε ισχύ. Όχι παντού, σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν νομαρχίες που δεν απεργούν ακόμα. Εδώ έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά, κάνει κάθε δάσκαλος 2 φορές τη βδομάδα από ένα μαθητή, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα αυτό για να καλυφθούν οι μαθητές που περιμένουν, είναι πάρα πολλοί και υπάρχει πρόβλημα.